Η Ένωση Εταιρεών Space Ελλάς και Radian έχουν αναλάβει το έργο αυτό. Είναι και οι δύο εξειδικευμένες, ειδικά η εταιρεία Radian, πολύ στα θέματα αυτά. Η Space είναι μια μεγάλη εταιρεία στον χώρο της εθνικής πληροφορικής. Έχουμε ήδη κάνει διάφορα μουσεία και έχουμε ευαισθητοποιηθεί πολύ στο θέμα πολιτισμός. Έχουμε τελειώσει στον Ευρωκόπη το έργο του Οχυρού Γλίσε. Επίσης, στη Χερσόνησο, στην Κρήτη, έχουμε κάνει αντίστοιχο ένα ψηφιακό μουσείο και συνεχίζουμε στη Ζάκρο, στα Ανόγια και σε άλλα, στην Ιεράπετρα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Έχετε εξειδίκευση, λοιπόν, στον τομέα των... Και θα έλεγα ότι είμαστε να προβάλλουμε ψηφιακά τον πολιτισμό. Και νομίζω ότι το έργο... να προσθέσω μόνο σε αυτά που είπε η κυρία Παπαδημητρίου, ότι θα είναι σε τέσσερις γλώσσες το... και θα μπορεί να γίνεται ξενάγηση και μέσα από το ίντερνετ. Δηλαδή θα υπάρχει από πριν μια πρόκληση κάνει. Θα υπάρχουν κάποια παιχνίδια για παιδιά, ιστορικά παιχνίδια, διαδραστικά λεγόμενα, ώστε τα παιδιά να έχουν τις ιστορίες. Πιστεύω ότι ως το Σεπτέμβριο που φανταζόμαστε, ίσως και νωρίτερα, και θα κάνουμε τα εγγένεια, ώστε να μπορέσει να γίνει και μέρος της τουριστικής περίοδου, να μπορέσει να εκπαιδευτεί το μουσείο αυτό το θέμα, θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό που δεν έχει ξαναγίνει όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην Ελλάδα. Κοιτάμε, περιμένουμε με αγωνία να το δούμε, γιατί λαμβανόμαστε κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε και εμείς